Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Ναι, καλησπέρα σας. Εσάς η οργανική σας θέση, κύριε Τριανταφυλόπουλε, είναι στην Κομωτινή, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού. Ναι, και... ήτανε. Υπηρετούσα εκεί 17 χρόνια. Ήθελα να συμπληρώσω ότι μετακινηθήκατε στο τμήμα ελέγχου υλικών. Ναι. Μήπως υπήρχε η αναγκαιότητα αυτή για τη μεταφορά σας? Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, εγώ ενώ είμαι 17 χρόνια σε μια υπηρεσία που έχει πολεοδομικές αρμοδιότητες και ουσιαστικά συντονίζει τις πολεοδομίες της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, και θεωρώ ότι το τμήμα μου έχει κερδίσει μια αξιοπιστία όλα αυτά τα χρόνια, και οι συνάδελφοι μηχανικοί που δουλεύαμε μαζί, και νομίζω είναι, το αναγνωρίζουν όλοι οι μηχανικοί της περιοχής των πέντε νομών, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και είχα αποκτήσει μια εμπειρία, θεωρώ σημαντική, για να προσφέρω σε αυτό το συγκεκριμένο έργο. Ναι, άλλωστε η εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο στη δουλειά που κάνει. Μεταφέρθηκε σε ένα αντικείμενο στο οποίο δεν γνωρίζω σχεδόν τίποτα. Σχεδόν τίποτα, όπως σας το λέω. Λοιπόν, και ταυτόχρονα όμως, αυτός που εκτελούσε χρέη για να πληρωθεί προϊσταμένου σε αυτό το τμήμα ελέγχου υλικών, που ήταν γεωλόγος και εγώ είμαι τοπογράφος μηχανικός, αυτός ήταν γεωλόγος και είχε 26 χρόνια εμπειρίας σε αυτό το εργαστήριο και μάλιστα έκανε τα πάντα, δηλαδή δεν έχει ούτε εργάτες στο εργαστήριο, έχει μόνο έναν ταφέψιλον μηχανολόγο, δύο άτομα δηλαδή, και άλλα δύο άτομα είναι στην Καβάλα στο άλλο εργαστήριο που υπάγεται στο ίδιο τμήμα. Έκανε και τον εργάτη και τον διοικητικό υπάλληλο και τον οδηγό και τα πάντα και τον χειριστή, και ήταν ο μοναδικός ο οποίος ήξερε να χειρίζεται αυτά τα πολύ εξειδικευμένα μηχανήματα. Εσείς τώρα σε αυτό το τμήμα ελέγχου υλικών που μετακινηθήκατε, ναι, ναι, έχετε συναδέλφους για να κάνετε συλλογική δουλειά και να επιτελείτε το έργο σας? Σας λέω, είναι άλλος ένας συνάδελφος, μηχανολόγος ΤΑΦΕ, και ουσιαστικά δεν μας έχουν δει στα χέρια με αυτή τη μετακίνηση, γιατί αυτόν τον προϊστάμενο που ήταν εδώ και είχε την εμπειρία αυτή, τον πήγανε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Έγινε εσωτερική μετακίνηση, δηλαδή? Έγινε εσωτερική μετακίνηση. Από τη μία οργανική θέση στην άλλη. Στην άλλη, που όμως εμείς θεωρούμε συνδικαλιστικά ότι αυτή η μετακίνηση υπέχει τη θέση της μετάθεσης, γιατί είναι από διακριτή οργανική μονάδα σε διακριτή οργανική μονάδα, η οποία ναι μην ανήκει στον ίδιο φορέα, αλλά έχει τελείως διαφορετικές αρμοδιότητες. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, οπότε εμείς ισχυριζόμαστε ότι τέτοιες μετακινήσεις θα πρέπει να γίνονται μόνο μέσω υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο είναι ένα συλλογικό όργανο το οποίο μπορεί να σταθμίσει το ποιες είναι οι πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες με βάση τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, το ποιος από τους υπαλλήλους μπορεί να ανταποκριθεί με βάση τα προσόντα του και την εμπειρία του, έτσι ώστε να είναι διαφανής και αξιοκρατικές αυτές τις μετακινήσεις. Είναι γνωστό, αλλά να μην είναι ενός ανδρός αρχή. Ναι, είναι γνωστό ότι στα υπηρεσιακά συμβούλια, επειδή μετέχουν και αιρετοί, Κάποιες φορές, επαναλαμβάνω, παίρνονται κάποιες αποφάσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του εκάστοτε εργαζόμενου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές ανάγκες, οι ανάγκες οι πραγματικές στο χώρο εργασίας. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Κοιτάξτε, οι δύο που είναι η αιρετή από τους πέντε είναι η μειοψηφία. Οι άλλοι τρεις είναι διευθυντές των υπηρεσιών, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και ουσιαστικά δεν μπορούν εύκολα να κάνουν. Έχουν τις ευθύνες και τα ενός συλλογικού οργάνου. Δεν είναι τόσο απλό όπως το λέμε. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν παρασπονδίες, έτσι. Άλλο όμως ενός ανδρός αρχή και άλλο ένα συλλογικό όργανο στο οποίο μπορεί αυτός που προσβάλλεται, παράδειγμα, να προσφύγει κτλ. Για να δικαιωθεί στο τέλος. Είναι τελείως διαφορετική η φιλοσοφία της διοίκησης. Κύριε, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, ναι, για να μην μείνουμε στις διοικητικές αφαιρεσίες του συντονιστή, του κυρίου Ιωάννη Σάβα, εγώ θέλω πρακτικά να μας πείτε, είστε ένας δημόσιος λειτουργός, ένας δημόσιος υπάλληλος.
μετακινηθήκατε από μία θέση στην οποία είχατε αποκτήσει εμπειρία και παράγατε έργο σε μία άλλη στην οποία αμφισβητείτε εντός εισαγωγικών, τίθεται ως ερώτημα αν θα μπορείτε να παράξετε ικανοποιητικό έργο. Ακριβώς. Οπότε εδώ έχουμε ένα πρόβλημα προς τους ίδιους τους πολίτες. Ακριβώς. Αυτούς δηλαδή που σας χρειάζονται να τους υπηρετήσετε. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλιώς, τα έργα που χρειάζονται δειγματοληψίες, είτε ασφαλτικά είτε σκυροδέματα κτλ. Θα πρέπει να πάνε τα δείγματά τους ή να έρθουν να πάρουν δείγματα από τη Θεσσαλονίκη, για να καταλάβετε. Αυτό, σε πρακτικό επίπεδο θέλω να μας πείτε. Ναι, που το κόστος πολλαπλασιάζεται στα ειδικά εργαστήρια προκειμένου να μεταφερθούν όλα αυτά τα υλικά για να ελεγχθούν. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Υπάρχει δηλαδή και θέμα επιβάρησης των ενδιαφερομένων που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εδώ, ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της αποκεντρωμένης μένει ουσιαστικά ακάλυπτη. Οι εργασίες της μένουν για το χρόνο. Μένουν στο χρόνο. Γιατί θα χρειάζεται και περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερο κόστος, μας λέτε. Το τμήμα ελέγχου υλικών, ναι. Φυσικά, φυσικά. Μάλιστα. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει μπει άλλος προϊστάμενος. Είναι, εντάξει, δεν θα δουλέψει. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά από εδώ και πέρα είναι αντιφατικό αυτό που έγινε. Δηλαδή δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες. Αντιλαμβάνομαι. Δεν είναι μόνο δηλαδή το θέμα. Ναι. Ναι, ναι, και όπως είπατε στην εισαγωγή σας, ότι οι αποκεντρωμένες πραγματικά. Γιατί εγώ έχω έρθει εδώ από το 2002 τότε που ήταν ακόμα κρατικές περιφέρειες. Και με τη δασοπροστασία και με τη διεύθυνση περιβάλλοντος και τη διεύθυνση υδάτων, αλλά και άλλες υπηρεσίες που έχουμε, έλεγχο νομιμότητας των πράξεων της αυτοδιοίκησης κτλ., επιτελούν πραγματικά ένα πολύ σημαντικό έργο. Και θεωρούνταν, τέλος πάντων, μέχρι όσο ήταν κρατικές περιφέρειες, πυλώνες του κράτους στην κάθε περιοχή που συμβάλλει. Είναι ουσιαστικά αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους. Πάντως έχετε ουσιαστικές υπηρεσίες για εμάς τους πολίτες, για το κοινό. Και μόνο το ότι έχετε τον έλεγχο των δασών, των δασικών περιφερειών, των δασικών εκτάσεων, του χωρικού σχεδιασμού, είναι ουσιαστικές αρμοδιότητες αυτές για τον πολίτη μελέτες, και την καθημερινότητα. Περιβαλλοντικές μελέτες, πολυδομικές αρμοδιότητες. Είναι πολύ παράδειγμα σε αυτό που είπατε για τα δάση. Όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε, τις καταστροφές που γίνονται, είναι ότι δεν επενδύουν στο προσωπικό και με πιστώσεις, έτσι ώστε να γίνονται τα έργα και να προλαμβάνουμε τις καταστροφές. Καταλάβατε. Δηλαδή είναι αμφίδρομα αυτά τα πράγματα. Αν δεν ενισχύσεις τις υπηρεσίες για να κάνουν αντίστοιχα έργο, θα έχουμε ολοένα και περισσότερα τέτοια φαινόμενα που, όπως τις μάδρες που είχαμε παρατηρήσει και άλλα τέτοια φαινόμενα. Κάτι τελευταίο, κύριε Τριανταφυλλόπουλο, μετά την καταγγελία σας για τη διοικητική αυτή αυθαιρεσία σε βάρος σας, θα προχωρήσετε σε κάποιες νομικές κινήσεις? Κοιτάξτε, εγώ κάνω αυτό που προβλέπετε, προσφυγή προς τον Υπουργό κατά της απόφασης του συντονιστή. Ό,τι δυνατότητες υπάρχουν, τις εξαντλώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Ναι, θέλω να πω ότι σαν συμπέρασμα ότι φυσικά ο καθένας έχει δικαίωμα να διοικήσει, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει αυτό να έχει αποτέλεσμα σωστό στο έργο των υπηρεσιών. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ταυτόχρονη αποδυνάμωση δύο υπηρεσιών. Μα αυτό είναι το ζητούμενο για όλη την διοικητική δομή της χώρας, κύριε Τριανταφυλλόπουλε. Αν αυτοί που διοικούν είναι και αποτελεσματικοί τελικά. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μα εδώ μιλάμε ότι πρέπει να αλλάξει η δημόσια διοίκηση και να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση.
ναι. δεν μπορεί να βελτιωθεί με τέτοιες κινήσεις. Με το ΜΕΣ. Πρέπει να γίνουν συνολικές κινήσεις, θεσμικές. Με το ΜΕΣ. Ένα παράδειγμα να σας πω το αντικείμενο εγώ που έχω ιδρώσει εκεί μέσα 17 χρόνια με πολυδομική νομοθεσία. Εάν δεν υπάρχει νομική υποστήριξη στο έργο των υπηρεσιών, γιατί καλούνται διάφορες επιστημονικές. Το νούμερο ένα πρόβλημα στη δημόσια διοίκηση είναι αυτό. Υπάρχουν επιστημονικές ειδικότητες σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίοι δεν έχουν νομικές γνώσεις, όπως ένας νομικός, τέλος πάντων, έτσι. Αποκτούν μια εμπειρία στο αντικείμενο, αλλά σίγουρα δεν έχουν τις νομικές γνώσεις ενός νομικού. Λοιπόν, η ερμηνεία λοιπόν των διατάξεων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στη δημόσια διοίκηση. Αν λοιπόν γίνει μια θεσμική αλλαγή και υποστηριχτούν αυτές όλες οι υπηρεσίες με μια δομή νομικών υπηρεσιών, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ριζική βελτίωση όλων των υπηρεσιών. Το θέμα όμως είναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και να κλείσουμε με αυτό, εάν και κατά πόσο είναι έτοιμοι οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι ίδιοι οι λειτουργοί του δημόσιου τομέα να αποδεχτούν ριζικές αλλαγές και να προχωρήσουν σε αυτές. Είναι, δεν γνωρίζω. Σας το υπογράφω με όλη μου την ευσυνειδησία ότι είναι διψασμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι εάν γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση που σας λέω όμως ριζικές αλλαγές που θα αλλάζουν πραγματικά το τοπίο στη δημόσια διοίκηση. Mm-hmm. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια, γεια σας.